Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό των εργαζομένων και το αγώνα που κάνουν για το δικαίωμά τους στη δουλειά. Από τότε που ξεκίνησε η περιπέτεια στις αρχές του 2010, είχαμε προειδοποιήσει για τις εξελίξεις. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το σχέδιο ειδικής διαχείρισης και η σημερινή κυβέρνηση, αυτό το οποίο προωθούν είναι να πεταχτούν οι εργαζόμενοι στον δρόμο, να χάσουν τη δουλειά τους, να χάσουν μεγάλο κομμάτι από τα δουλευμένα τους και βεβαίως να χάσουν και τα συγκροτημένα εργασιακά τους δικαιώματα. Η θέση μας είναι, είναι και θα είναι και θα δώσουμε όλες μας δυνάμεις στο επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι να εξασφαλίσουν τις θέσεις εργασίες όλες, τις συλλογικές συμβάσεις και το ναυπηγείο να παραμείνει σε πλήρη λειτουργία με όλες τις δραστηριότητες του. Για να γίνει αυτό όμως, αυτό το οποίο λέγαμε και λέμε και απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, ότι μόνο με αγώνα, με τον κλάδο ενωμένο, όλα τα ναυπηγεία, όλους τους εργαζόμενους στην ναυπηγική βιομηχανία. Αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα βγαίνει ως συμπέρασμα και στον κλάδο εδώ, δηλαδή ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να σώσουν τις ζωές τους και τις οικογένειές τους, και για να γίνει αυτό βασική προϋπόθεση είναι το επόμενο διάστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα να βγει ενισχυμένο παντού, σε όλες τις κάλπες και κυρίως στις δυνάμεις που κινητοποιούνται μέσα στο κίνημα, μέσα στην κοινωνία, μέσα στις γειτονιές, μέσα στους χώρους εργασίας, στον δρόμο.